Πάμε στα τις τσέπες μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Νέος γύρος ακρίβειας με ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα αναμένει η επόμενη αγορά τις επόμενες ημέρες. Οι νέοι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών κάνουν έμπειρους εμπόρους να εκτιμούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πιο ακριβό κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας έτσι ρεκόρ 20ετίας. Βασικό πρόβλημα για τους καταναλωτές λοιπόν είναι οι τιμές των τροφίμων. Έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνει ότι το 55% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και ότι το 25% έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του προκειμένου να καλύψει τις αγορές του. Θα μείνουμε στο θέμα και θα καλησπερίσω τον γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Στράτο Σαϊτανίδη, προκειμένου να δούμε τι κλίμα επικρατεί στην αγορά. Κύριε Σαϊτανίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε μαζί μας. Έχει αρχίσει καθόλου το πράγμα να ζωντανεύει στην αγορά, για πείτε μου. Κύριε Μελγκόνη, παράπονο το έχω να έρθω μια φορά εδώ. Εγώ να δείτε. Ότι πάνε όλα καλά, ότι δόξα τω Θεώ ο κόσμος έχει βγει έξω, έχει πάρει τους μισθούς τους καλούς και εξοδεύει και μπορεί και στηρίζει και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει χρήματα κόσμος. Δυστυχώς περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Με σταματάνε συνέχεια στη λαϊκή, στο μαγαζί μου, έξω στον δρόμο και μου λένε: κύριε Σαϊτανίδη, σας βλέπουμε που βγαίνετε και τα λέτε. Τι θα γίνει, δηλαδή οι άνθρωποι απορούν, τι θα κάνουμε τελικά. Έχουν σηκώσει τα χέρια, βλέπουν όλα αυτά που συμβαίνουν και τα εκατομμύρια να πηγαίνουν και να έρχονται. Mm-hmm. Και θυμόσαστε πριν ένα μήνα, ούτε ο Μάντης ήμουν εγώ. Και έγινε και viral αυτή η εκπομπή, έγινε χαμός παντού, μου το λέγανε στον δρόμο, που έλεγα για τη διαπλοκή, ότι όλοι τα παίρνουν, ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα, στη δική μας, είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, το να θες να κάνεις κάτι και παντού να χρειάζεται να λαδώσεις. Και είδατε αυτό με την κυρία Καϊλή, που πιστεύετε με... Δεν τα παίρνουν όλοι όμως, είναι... το... Να σας πω κάτι, πιστεύετε με, είναι light. Είναι light. Και όσοι αυτό της Καϊλή, με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, γιατί δεν είναι το ποσό. Είναι το θράσος και η αλαζονία και ότι κανείς δεν έχει καταφέρει σε αυτόν τον τόπο, όπως και η δικαιοσύνη μας, να βάλει σε τάξη όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ένα βαρύδι και να μας τραβάει όλους προς τα κάτω. Πώς λοιπόν να μπορέσει να πάει μπροστά η χώρα όταν υπάρχει αυτή η διαπλοκή. Πώς λοιπόν να ανοίξουν επιχειρήσεις. Θυμάστε που σας έλεγα για το ρεύμα. Ναι, αλλά αν θέλετε να το επαναλάβετε, γιατί... Λοιπόν, ναι. Πριν 1,5 μήνα σας είπα ότι προσπαθώ και έχω ανοίξει ένα κατάστημα στο εστιατόριο, στο Σύνταγμα, ναι. Εστίασης. Και θα σας πω και ποιο ήταν και το αποτέλεσμα αυτό. Και ο ΔΔΕ ακόμα δεν έχει έρθει μετά από 9 μήνες να μου βάλει το ρεύμα. Σε επιχείρηση στο Σύνταγμα. Ναι. Σήμερα μίλησα με το ΔΔΕ. Τι να σας πω, αηδία ένιωσα, αηδία, και μου λένε το βλέπουμε κύριε Σαϊτανίδη, λέει έχετε δίκιο, έχουμε αργήσει, θα κάνω παράπονα. Ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, επειδή έχω χρεωθεί, σήμερα ήμουν συμβολιογράφο και πουλάω την περιουσία μου ένα κινητό και λυπάμαι που το λέω, και αν η κυβέρνηση έχει τσίπα πάνω τους για αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός, για να πληρώσω τους φόρους, το ΙΚΑ, και τους μαστόρους. Εκεί έφτασα και εκεί έχει φτάσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί ήμουνα στην Πανεπιστημίου, συμβολιογράφο, για να πουλήσω ένα ακίνητο, επειδή η κυρία ΔΔΕ και επειδή έτσι είναι τα πράγματα στη χώρα, να ξεπουλάμε την περιουσία μας, για να πληρώσουμε την εφορία. Και λυπάμαι πραγματικά που το λέω αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί συνέβη αυτό, για να μπορέσω να αντέξω. Δεν ξέρω αν. Πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που έχουν κρατήσει τον ελληνικό λαό επέτη, δηλαδή να ζει με επιδόματα, να περιμένει τα 100 ευρώ του κυρίου Γεωργιάδη ή δεν ξέρω τη κυβέρνηση για να πάνε να ψωνίσουν τη γαλοπούλα και ό,τι μπορούν να πάρουν. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα που συμβαίνουν. Κύριε Μελγκόνη, άρα μην σας ρωτήσω αν έχει ζωντανέψει λίγο η αγορά ενόψει εορτών από ό,τι καταλαβαίνω. Από πού να ζωντανέψει. Με το που φύγανε οι τουρίστες από τη χώρα και όσοι δουλέψαν τέλος πάντων, ζούμε τραγικές καταστάσεις. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά, τα λουκέτα έχουν επανέλθει στο κέντρο της Αθήνας. Όντως. Παντού υπάρχουν λουκέτα. Φαντάζομαι το πρόβλημά σας δεν ήταν οι Κυριακές λοιπόν. Όχι, δεν είναι οι Κυριακές προφανώς. Το θέμα είναι στο να μπορέσει η χώρα να παράξει, να μπορεί ο κόσμος να πάρει μισθούς καλούς, να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να πληρώνει τις υποχρεώσεις. Πέρα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί, έχουν αυξηθεί όλα. Και αυτό που έκαναν με τα καύσιμα και στην ενέργεια,
έχουν εκτοξευτεί και όλα τα προϊόντα, έτσι. Είναι όλα πλέον πολύ ακριβά για να μπορέσει να αγοράσει ο καταναλωτής. Έκανε και αυτό που έκανε με το καλάθι ο κ. Γεωργιάδης, που του στέλνει φυτευτούς στα σούπερ μάρκετ και ό,τι έχει ο καθένας να ξοδέψει, γιατί αυτό έχει γίνει. Αυτό μου έκανε προχθές στο Παγκράτη τη Λαϊκή παράπονα. Φαντάζομαι ότι με το καλάθι του Άι Βασίλη θα του στείλουν στα μεγάλα παιχνιδάδικα επίσης. Να σας πω κάτι. Όπως έτσι, έλεγε ότι δεν έβαλε στο καλάθι τα μελομακάρονα και τις κουραβιέδες. Mm-hmm. Στεναχωριέμαι πολλές φορές που βλέπω δημοσιογράφους στα μεγάλα κανάλια. Εκεί βέβαια το επιχείρημα του Υπουργείου, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι ακριβώς επειδή μελομακάρονα και κουραβιέδες έχουν και όλοι φούρνοι, ότι αυτό θα ήταν αθέμητος ανταγωνισμός. Ότι θα τους έστελνε όλους στα σούπερ μάρκετ. Και για αυτά τέλος πάντων. Στεναχωριέμαι λοιπόν για τους δημοσιογράφους στα μεγάλα. Τα πανελλαδικά μάλλον να πω, κανάλια, που δεν απαντάνε σε αυτά που τους λέει ο Υπουργός. Τα μελομακάρονα και οι κουραβιέδες είναι εδώ και ένα μήνα στα σούπερ μάρκετ και τα πουλάνε από 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Σωστό, ναι. Λοιπόν, άρα μη μας κοροϊδεύει. Μη μας κοροϊδεύει, γιατί ο φούρνος πουλάει 12 ευρώ για να βγει, γιατί έχει πάει το ρεύμα εκεί που έχει πάει, γιατί το σούπερ μάρκετ δεν τον νοιάζει. Το έχει για κράχτη. Άρα πιο καλά δεν έχει βάλει, αφού είναι μέσα με 6 ευρώ. Μισή τιμή από τους φούρνους. Μας δουλεύει ο Άδωνης. Δηλαδή, εξοργίζομαι, ακούω μερικές φορές πράγματα και δεν μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Αν του πούνε, κύριε, δεν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Αφού 6 ευρώ έχει το κιλό. Τα μελομακάρονα κουραμπιέδες. Θα τους κλείσει τους φούρνους. Και αυτό είναι ο σκοπός, να κλείσουν όλες οι μικρές επιχειρήσεις. Ό,τι έγινε στο Ούτως ή άλλως έχουν κλείσει 205 το τελευταίο εξάμηνο και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή αυτό που μας είπατε πριν, δηλαδή ότι πουλήσατε ακίνητο για να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας, αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό με την έννοια ότι εσείς είστε ένας μεσαίος επιχειρηματίας. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είστε μικρομεσαίος. Yeah. Έχετε εστιατόριο, ξενοδοχείο, ένα δίκτυο καταστημάτων, κάνετε τηλεμάρκετινγκ, σας βλέπουμε και εδώ στο κανάλι μας. Ακούγοντάς σας λοιπόν, αυτό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι, φαντάσου τι συμβαίνει με το φτωχοδιάβολο στη γειτονιά που έχει ένα κατάστημα 60 τετραγωνικά και προσπαθεί να πληρώσει το τέλος του μήνα το φροντιστήριο του παιδιού του. Κοιτάξτε. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι εμείς οι μικρομεσαίοι, γιατί ο μικρός ίσως μπορέσει να κάτσει μόνο στο μαγαζί του λίγο να το παλέψει. Εμείς που είχαμε 50 και 60 χιλιάρικα και έχουμε το μήνα έξοδα, ναι, όταν υπάρχει τέτοια καθίζηση στην αγορά και μπει 6-7 μήνες μέσα, έχει μπει μισό εκατομμύριο. Αυτά δεν μπορούν να βγουν, κύριε Μελικό. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και αναγκαζόμαστε να πουλάμε τις περιουσίες μας για να πληρώσουμε την εφορία, για να είμαστε εντάξει, γιατί πάντα είμαστε εντάξει με την εφορία και το κράτος, και μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε αποτυχημένοι επιχειρηματίες. Εγώ αυτή τη στιγμή έτσι νιώθω. Ότι είμαι ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας που επένδυσα στη χώρα μου, είχα 70 εργαζόμενους, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύω από τα 13 μου χρόνια και νιώθω ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας. Με τόσους κωδικούς που έχω βγάλει και έχουν πραγματικά γίνει και σε όλη την Ευρώπη, με τις μάσκες, με σόμπες, με πράγματα που έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, και σκέφτομαι συνέχεια να βρω πράγματα, να προωθήσω, να κάνω, αλλά πού, σε ποια αγορά, σε μια αγορά που δεν ανταποκρίνεται, σε μια αγορά που κοιτάει ο κόσμος να πληρώσει το ρεύμα του, να πληρώσει την ΔΕΗ του και πώς θα σπουδάσει το παιδί που δεν τα στέλνουν να σπουδάσουν. Ναι. Σε ποια αγορά να πουλήσουμε, για πείτε μου. Και οι πολυεθνικές στηρίχθηκαν, στηρίζονται, μπορούν από το εξωτερικό, έτσι. Και πέφτουν χρήματα στη χώρα, γιατί και αυτές είναι ζημιογόνες. Στην Ιταλία, εάν μια επιχείρηση μπει τρεις φορές μέσα, δηλαδή έχει ζημιές, την κλείνουν. Εδώ οι πολυεθνικές έχουν συνέχεια ζημιές και μπορούν και επιβιώνουν και τις κρατάνε ανοιχτές. Αυτό παρότι δεν είναι θέμα. Υπάρχει ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών, έτσι. Ναι, προφανώς. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή το εμπόριο έχει πέσει στα χέρια των Κινέζων, σε όλα τα καταστήματα. Επειδή είμαι μέσα και τα βλέπω στο πεζοδρόμιο, έτσι, τα ζω. Από ρούχα, από λευκά είδη, από είδη σπιτιού. Δεν κόβουν στα Κινέζια καταστήματα. Δεν έχω την παράδοση στους Κινέζους, μια χαρά άνθρωποι είναι, έτσι. Δεν κόβουν ούτε μία απόδειξη, ούτε ένα τιμολόγιο. Αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Μελιγκόνη. Πήγαινε όπου θέλετε, κάντε ένα ρεπορτάζ, στην Πειραιώς, στην Ιερά Οδό, παντού. Υπάρχουν Κινέζια καταστήματα που έχουν πάρει το εμπόριο στα χέρια τους. Κύριε τη ΔΟΕ, του ΙΚΑ, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, mm-hmm, γιατί δεν πάτε να κάνετε ελέγχους εκεί πέρα. Δεν καταστρέφουν όταν ο άλλος πουλάει χωρίς να κόβει αποδείξεις και τιμολόγια το ελληνικό εμπόριο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, που
μας βουλιάζουν προς τα κάτω. Και σας λέω εγώ τώρα, ένα νέο παιδί που θα τελειώσει και θα πάρει τα πτυχία του. Μου λέγαν σήμερα ότι έχουν τελειώσει ενός φίλου μου το παιδί και δουλεύει σε ένα σχολείο και παίρνει 600 ευρώ με δύο μεταπτυχιακά. Ναι. Πώς μπορεί να κάνει όνειρα, πώς να μην φεύγουν πάλι οι νέοι στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Καλές και οι υποκλοπές και όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα. Το πρόβλημα είναι πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας. Και αυτοί εδώ πέρα, και να τελειώσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κοιτάνε τι θα κάνουν με τους 10 εκατομμύρια Έλληνες. Κοιτάνε τι θα κάνουν να βολέψουν τους 5 και τους 10 δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως για εκεί στη Βουλή. Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, γιατί όλοι το κάνουν. Το θέμα είναι να πειρασπίζονται τα συμφέροντα όλων των πολιτών και γι' αυτό τους έχουμε στείλει εκεί στη Βουλή σαν βουλευτές. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Και μόνο αυτό δεν γίνεται. Κύριε Σετανίδη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές δουλειές. Να το πω εγώ. Γιορτές έρχονται. Μπας και κάτι γίνει. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.